Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή που προσπαθούμε, μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάσουμε ό,τι ζήτημα ή θέμα σας απασχολεί και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα βλέπετε στην οθόνη σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την Χριστίνα από το Χολαργό. Μας γράφει: «Ευχαριστούμε πολύ το Θεό για σας και ευχόμεθα ο Κύριος να ευλογεί το έργο τούτο. Η ερώτησή μου είναι η εξής και αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 21-19 και κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 11-13-14. Είναι τα εδάφια τα σχετικά με τη σική που επιτίμησε ο Κύριος και εξηράνθη και αναφέρονται στο λαό Ισραήλ και δήλωνε αναφέρονται στο λαό Ισραήλ και δηλώνει την έλλειψη καρπών εκ μέρους του και την επερχόμενη καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη Διασπορά. Ο Κύριος μιλάει βεβαίως παραβολικά για να είναι κατανοητός. Οι σικές στην Παλαιστίνη συνήθως πρώτα βγάζουν τους πρώιμους καρπούς και μετά βγάζουν τα φύλλα τους. Δηλαδή, ενώ είδε ο Κύριος τα φύλλα, θεώρησε ότι θα υπήρχε και καρπός για να φάει επειδή επείνασε, όμως δεν βρήκε. Πώς συμβιβάζονται όμως η αναφορά που κάνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, στην οποία λέει «ου γαρίν καιρος σίκον», δηλαδή απαιτεί ο Κύριος από τη σική, δηλαδή το λαό του, να έχει καρπό ενώ δεν ήταν καιρός της? Φαίνεται άτοπο, αλλά σίγουρα δεν είναι. Είναι πραγματικά, αγαπητή Χριστίνα από το Χολαργό, ένα θέμα αυτό για το οποίο έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές. Τι εννοεί ο Θεός? Βέβαια, με απλότητα εμείς θα το πάρουμε. Πρώτα απ' όλα όμως θα το διαβάσουμε από μέσα. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον το κεφάλαιο ΙΑ 11 και το 12 εδάφιο. «Και τι επαύριον, αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε ο Ιησούς. Και ειδών μακρόθεν σικήν έχουσαν φύλλα, ήλθεν αν τυχόν έβρι τι εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέ έβρεν ημί φύλλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου. Και οίκουον τούτο οι μαθητέ αυτού». Και στο 20 εδάφιο: «Και το πρωί διαβαίνοντες είδον την σικήν εξηραμένην εκ ριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτήν, Ραβή, ιδέ, η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως τη σύπη προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε. Εάν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Αγαπητή Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μελετητές γραφής αναφέρονται ότι με την σική αυτή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός παρομοιάζει και εν γέννη με σικιά παρομοιάζει το λαό Ισραήλ. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, αν και τούτο είναι ένα συμπέρασμα ή μία άποψη ή και πράγματι μπορεί παραβολικά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να εννοεί με τη σικιά το λαό Ισραήλ. Πράγματι στην Παλαιστίνη συνήθως οι σικές
έχουν πρώιμους καρπούς πριν βγάλουν τα σίκα, πριν βγάλουν τα φύλλα. Που σημαίνει ότι αυτό που λέει η Γραφή, ότι εξήλθεν, όταν εξήλθον είδε ο Ιησούς μία σικιά που είχε φύλλα, ότι φαντάστηκε, πίστεψε ότι είναι πιθανόν να βρει, πριν να βρει σίκα σε αυτήν. Όμως δεν βρήκε. Και μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν αυτό το είδος της σικιάς που δεν ήταν ο καιρός να έχει σίκα. Και την κατηράστηκε, ξηράνθηκε. Και το ερώτημα είναι, το οποίο φαίνεται και άτοπο, δηλαδή ο Κύριος από το λαό του ζητάει τη σικιά καρπό και όταν δεν είναι ο καιρός της. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ο καιρός μου δεν ήλθε έτη, ο δικός σας όμως ο καιρός είναι πάντοτε. Δηλαδή πάντοτε θέλει ο Χριστός από το λαό του να έχουμε καρπό. Από τα παιδιά του, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, να έχουμε καρπό. Μάλιστα αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος μας, όταν λέγει ότι εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος, και παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπόν εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν εκαθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπόν. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας θέλει πάντοτε να έχουμε καρπό. Μάλιστα το ξεκαθαρίζει αυτό στο 16 εδάφιο: «Σεις δεν εξελέξατε με, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς να κάνετε καρπόν και ο καρπός σας να μένει». Και μάλιστα εις δόξαν Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν ο Κύριος μας θέλει πάντοτε να έχουμε καρπό. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι παραβολικά αναφέρεται στον λαό Ισραήλ, αλλά και παραβολικά αναφέρεται στο λαό του εν γέννη, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε θέλει καρπό, και ο άνθρωπος ο οποίος δεν φαινέχει καρπό, το κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό, το εκόπτει και έξω το βγάζει. Όμως στην πραγματικότητα αυτό το σύμβαν ο Κύριος μας το χρησιμοποιεί για μια συγκεκριμένη διδασκαλία, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο 20, όταν είδαν οι μαθητές την επόμενη μέρα που διέβαιναν ότι η σικιά είχε ξεραθεί εκ ριζών. Η απάντηση λοιπόν του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι η διδασκαλία του, και η διδασκαλία συγκεκριμένη. «Αποκριθείς λοιπόν ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν οτιδήποτε αν είπε. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς». Άρα λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του συμβάντος είναι η διδασκαλία περί πίστεως, και όχι μόνο, όπως θα δούμε παρακάτω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η πίστης είναι κάτι που πρέπει να μας το διδάξει μόνο αυτός που ξέρει περί αυτής και δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος, έχει πίστη, τη φυσική πίστη. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς πίστη. Όχι πίστη στο Θεό, πίστη όμως, εν γέννη. Δηλαδή, εγώ πίνω αυτό το τσάι που μου έφτιαξε μια φίλη και αδελφή και πιστεύω ότι δεν μου έχει ρίξει μέσα δηλητήριο. Γι' αυτό και το πίνω. Αν είχα αμφιβολίες δεν το πίνα. Όταν μπαίνουμε σε ένα ασανσέρ για να ανέβουμε πάνω, πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε. Αν έχουμε αμφιβολία αν δουλεύει και κινδυνεύουμε, δεν μπαίνουμε. Όταν μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο, σε ένα αυτοκίνητο που κάποιος οδηγεί, πιστεύουμε ότι οδηγεί καλά. Αν έχουμε αμφιβολία δεν μπαίνουμε. Αυτή η έλλειψη της φυσικής πίστης είναι μάλιστα και ιδιαίτερο ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι οι φοβίες. Ρυποφοβίες, κλειστοφοβίες. Δημιουργεί δηλαδή μια αμφιβολία, ένα φόβο μέσα στην καρδιά και ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Όμως αυτή η φυσική πίστη, την οποία έχει δώσει ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο για να ζει, γιατί χωρίς αυτή τη φυσική πίστη δεν μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον άνθρωπο αυτή τη φυσική πίστη. Εάν αυτή τη φυσική πίστη τη στρέψουμε προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και προς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε αυτή η φυσική πίστη γίνεται σώζουσα πίστη. Και λέει μάλιστα
ο Απόστολος Παύλος στο λόγο του, διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, είναι Θεού το δώρον. Δεν σωζόσαστε από τα έργα σας, για να μην καυχηθεί κάποιος. Διότι είμαι θα ποίημα αυτού, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Με αυτή λοιπόν τη φυσική πίστη που στρέφεται στο πρόσωπο του Χριστού και στα λόγια του Χριστού, ο άνθρωπος σώζεται. Στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Εβραίους μιλάει για αυτή την πίστη, ρωτώντας τι είναι πίστης, και λέγει ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Δηλαδή η πίστη είναι, δεν πιστεύω αορίστως ότι υπάρχει Θεός, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά φρύτουνε. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Εμπιστεύομαι αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Θεός, τον Ιησού Χριστόν, ότι είναι σωτήρας, λυτρωτής, είναι Κύριος. Και εμπιστεύομαι τα λόγια του, το Ευαγγέλιο του μέσα στο οποίο ζω και θέλω να ζω. Αυτή λοιπόν είναι η πίστης Θεού. Είναι η πίστης ισόζουσα. Ο χριστιανός άνευ πίστεως δεν μπορεί να είναι χριστιανός, γιατί άνευ πίστεως κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Δεν μπορεί να ζήσει ο χριστιανός χωρίς να έχει εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στην κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να ζήσει ο χριστιανός αν δεν εμπιστεύεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, ζωντανός και τον αγαπάει και τον φροντίζει και τον προστατεύει και τον σώζει. Δεν μπορεί να ζήσει ο χριστιανός αν δεν έχει πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημά του, όπως αυτό εκφράζεται στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν αναγεννάται όμως ο άνθρωπος, δηλαδή όταν διαπίστεως φυσικής που γίνεται σώζουσα επικαλείται το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας ο Ουράνιος τον αναγεννάει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, τότε ο άνθρωπος ευθύς εξ αρχής έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Είναι δηλαδή ένα δώρο πια. Είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος αναγεννάται. Δηλαδή γίνεται νέο κτίσμα. Γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Αλλά το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτός λοιπόν ο νέος άνθρωπος, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος στα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχει άλλη αποκάλυψη πια, έχει άλλη ιδιότητα, έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Έχει αγάπη πρώτα-πρώτα, που δεν είναι δική του, είναι δοσμένη από το Θεό. Έχει χαρά, που δεν είναι δική του, είναι δοσμένη από το Πνεύμα του Άγιο. Έχει ειρήνη, που δεν είναι δική του, αλλά είναι δοσμένη από το Πνεύμα του Άγιο. Και έχει και πίστη. Είναι αυτή η πίστη πια, δια της οποίας ζούμε, περπατάμε. Και η πίστη αυτή πρέπει να έχει έργα. Γιατί αν η πίστη δεν έχει έργα, είναι νεκρά. Και ο χριστιανός δεν είναι χριστιανός αν δεν έχει έργα πίστεως. Τι σημαίνει έργα πίστεως? Υπακοής. Διαπίστεως, λέει η Γραφή, και ας διαβάσουμε μερικά πράγματα, νοούμε, για να το διαβάσουμε όμως από μέσα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ των φαινομένων. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όλη η φύση, οι κτήσεις, δημιουργήθηκε από το λόγο του Θεού. Ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Ο Θεός με το λόγο του τα έφτιαξε όλα. Εάν δεν έχεις όμως πίστη, μιλάς για διάφορα άλλα πράγματα και ψάχνεις να βρεις άλλες αφορμές και αιτίες. Εμείς όμως διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων.
ακόμη διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη, εφοβήθηκε κατεσκεύασε κύβωτον προς σωτηρίαν του οίκου του, δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Αλλά ακόμη διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ, όπως και ο Νόε. Υπήκουσε. Δηλαδή, ο καρπός της πίστεως τι είναι, υπακοή στο λόγο του Θεού. Εμπιστοσύνη και υπακοή στο λόγο του Θεού. Διαπίστεως ο Αβραάμ υπήκουσε ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Τα πάντα στη ζωή του χριστιανού λοιπόν γίνονται διαπίστεως στο λόγο του Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στην Καινή Διαθήκη, και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι τα λόγια του Χριστού. Όμως πέραν αυτής της πίστεως υπάρχει και αυτό που διδάσκει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, έχετε πίστην Θεού, που θεωρούμε ότι είναι το χάρισμα της πίστεως, που είναι ένα από τα μίσονα χαρίσματα. Τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι 9 και να προσπαθήσουμε να τα βρούμε και να τα διαβάσουμε. Είναι λόγος σοφίας, δηλαδή το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι λόγος γνώσεως, δηλαδή η διδασκαλία μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι η πίστης που δίδεται δια του αυτού πνεύματος. Όταν λοιπόν έχεις το χάρισμα της πίστης, να πούμε και τα άλλα γρήγορα, είναι το χαρίσμα τα ιαμάτων, οι ενέργειες θαυμάτων, η προφητεία, οι διακρίσεις πνευμάτων, τα είδη γλωσσών και οι ερμηνείες γλωσσών. 9 είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Το χάρισμα λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η πίστης, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρείται και θεωρούμε ότι είναι από τα μείζωνα, και όχι μόνο εμείς βέβαια το θεωρούμε, από τα μείζωνα χαρίσματα. Γιατί για αυτή την πίστη λοιπόν διδάσκει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Έχετε πίστη Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι όποιος πει στο όρος αυτό σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, αλλά αυτό είναι χάρισμα, και θέλει γίνει σε εσάς. Όμως η διδασκαλία του δεν σταματάει μόνο στο χάρισμα, ή τέλος πάντων σε αυτό που ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει πίστη Θεού, αλλά ολοκληρώνει και λέγει «Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο Πατήρς σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας, διότι αν εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Όμως δεν λειτουργεί η πίστης και η δύναμη της πίστεως, αλλά και καμία άλλη από τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου ή των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου δεν λειτουργεί στον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος δεν έχει ενωθεί και δεν είναι ένα με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, όπως θέλει ο Χριστός και όπως προσεύχεται ο Χριστός. Και όχι μόνο να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, αλλά και να έχει κοινωνία και με τους αδελφούς του. Δηλαδή να μην υπάρχει χώρισμα. Και ποιο είναι το χώρισμα το μεγάλο, οι αμαρτίες. Το χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι οι αμαρτίες μας. Και βεβαίως για τις αμαρτίες μας πέθανε ο Χριστός και έχισε το αίμα του, ώστε εμείς να μπορούμε ζητώντας το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαριστούμε από όλες μας τις αμαρτίες, εξομολογούμενοι στον Κύριο τις αμαρτίες μας και μετανοούντες. Καθώς είναι γεγραμμένο, ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Αλλά για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας θέτει απαραίτητη προϋπόθεση ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να συγχωρούμε και εμείς τις αμαρτίες σε όλους τους άλλους. Γιατί αν δεν συγχωρούμε εμείς τις αμαρτίες μας σε όλους τους ανθρώπους και στους αδελφούς μας που αμαρτήσανε και στους εχθρούς μας και σε αυτούς που μας μισούνε και για σε αυτούς που μας κατηγορούνε και σε αυτούς που μας βλάπτουν και μας κατατρέχουνε, αν δεν συγχωρούμε και δεν τους αγαπάμε και δεν προσευχόμαστε για αυτούς, ούτε τα δικά μας αμαρτήματα συγχωρούνται. Άρα ούτε η πίστη του Θεού μπορεί να λειτουργήσει στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν πιστεύω, αγαπητή Χριστίνα και αγαπητή από το Χολαργό και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι είναι το κύριο
μήνυμα, η κυρία διδασκαλία που ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας βγάζει μέσα από αυτό το συμβάν της οικιάς την οποία κατηράστηκε και εξηράνθη. Συνεχίζουμε τώρα με την επόμενη ερώτηση από την Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Στην Αποκάλυψη στο 6ο κεφάλαιο και στο 2ο εδάφιο, στο λευκό οίκο ποιος είναι, ο Χριστός ή ο Αντίχριστος? Και δεύτερη ερώτηση, ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας? Για να προσπαθήσουμε, αγαπητή Ελένη, να δούμε μέσα από την Αποκάλυψη τι λέει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως, καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι η Αποκάλυψη δεν είναι ένα βιβλίο που μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Μπορούμε να κάνουμε σκέψεις, υποθέσεις, μπορεί να πούμε γνώμες. Αλλά να πούμε ότι αυτό που λέει, αυτό εννοεί και τι εννοεί, είναι δύσκολο. Και αυτό το ερώτημά σου είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα. Αν ποιος είναι στο λευκό οίκο, στο λευκό ύπο που φαίνεται στην έκτη σφραγίδα και στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο. Διαβάζω όμως. Έκτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Και είδον ότε ίνιξεν το αρνίον μία εκ των σφραγίδων και ήκουσα. Ένα εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής έρχου και βλέπε. Και είδον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον, και δόθη σε αυτόν στέφανος, και εξήλθεν εικόν και διανανικήσει». Εδώ, αγαπητή Ελένη, υπάρχουν δύο απόψεις. Σοβαρές και οι δύο, αλλά είναι απόψεις, είναι γνώμες. Η πρώτη άποψη είναι ότι είναι ο Χριστός και στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι γραμμένο στο 19ο κεφάλαιο και διαβάζω 19ο κεφάλαιο στο 11 εδάφιο. «Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Ειδώ οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός και επ' της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχεν όνομα γεγραμμένον το οποίον ουδής γνωρίζει μη αυτός. Κοίτο ενδεδειμένο σημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού». Άρα λοιπόν, επειδή η γραφή ερμηνεύει τη γραφή και η γραφή ερμηνεύεται από τη γραφή, η άποψη σε αυτή, η οποία φαίνεται σωστή, λέγει, υποθέτει ότι αυτός ο λευκός ύπος είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικόντι για να νικήσει. Και βεβαίως έχει στέφανο και έχει και τόξο και στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται σε ψαλμούς ότι ο Κύριος τοξεύει. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη άποψη, η οποία λέγει ότι είναι ο Αντίχριστος. Άποψη και αυτή. Και αυτή φαίνεται να μην έχει, να έχει λογικές, λογικά κριτήρια. Αναφέρουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο ύπος αυτός ο λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θέλει να μοιάσει του Χριστού. Και στηρίζουν την άποψή τους ότι στην Καινή Διαθήκη δεν φαίνεται ο Ιησούς Χριστός πουθενά να έχει τόξο, αλλά αντιθέτως στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ο Ιησούς Χριστός φαίνεται ως εξής. Διαβάζω. Και εν μέσω από το πρώτο κεφάλαιο και το 13 εδάφιο Αποκάλυψης, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδον έναν όμοιον με νιόν ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και οι τρίχες αυτού ήσαν λευκαίως μαλλίων λευκών και ως χιών. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός. Και οι πόδες αυτού ομοί με χαλκολίβανον, ως εν καμίνο πεπυρωμένη. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Και εν τη δεξιά αυτού χειρή είχε 7 αστέρας. Και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ράθ ρομφαία δίστομος οξία. Και όψης αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζει η Αποκάλυψη για τον Ιησού Χριστόν, που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός είναι, εδώ όπως τον περιγράφει, είναι ότι δεν έχει τόξο, αλλά έχει ρομφαία, δίστομο, οξία, εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Και επιπλέον, στο ΙΘ πάλι που διαβάσαμε κεφάλαιο,
πάλι όταν αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν, το Λόγο του Θεού επάνω σε ύπο λευκό, αναφέρει και λέγει στο 15 εδάφιο, για τα θήτα 15, και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διανακτυπά με αυτήν τα έθνη. Άρα λοιπόν η δεύτερη αυτή εκδοχή αναφέρει ότι τόξο δεν έχει ο Ιησούς Χριστός στην κεβέλη, στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχει ρομφαία, οξία, όπως διαβάσαμε, κοπτερά, η οποία εξέρχεται εκ του στόματος αυτού, που είναι ο Λόγος του Θεού. Επίσης, αυτοί αναφέρουν ότι βέλη, στην Καινή Διαθήκη, το βέλος αναφέρεται μία φορά, όπως και το τόξο αναφέρεται μία φορά, στην Καινή Διαθήκη ολόκληρη, και είναι αυτό εδώ στην Αποκάλυψη στο έκτο κεφάλαιο. Τα βέλη επίσης αναφέρονται μία φορά στην επιστολή του Αποστόλου προς Εφεσίους, τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Στο δεύτερο σημείο, εδόθη σε αυτόν Στέφανος, η άποψη σε αυτή υποστηρίζει ότι ο Στέφανος δεν είναι χρυσός, δεν αναφέρει ότι είναι χρυσός, και πράγματι ότι ο Χριστός όταν εξέλθει θα στεφανωθεί από τους ανθρώπους, ίσως και από τον διάβολο. Όμως στην Αποκάλυψη αναφέρεται στο 14ο κεφάλαιο, διαβάζω, και ειδούν νεφέλη λευκή, και επί της νεφέλης εκάθητο της όμοιος με υιόν ανθρώπου, έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν. Ο Κύριος έχει στέφανο χρυσό. Στο 19ο κεφάλαιο λέγει ότι επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά. Και πάλι ισχυρίζονται αυτοί ότι άλλο είναι το στέφανο που έχει στο έκτο κεφάλαιο ο υπεύς του λευκού αλόγου, ο αναβάτης του λευκού αλόγου, που δεν λέει για λευκό, για χρυσό, αλλά είναι στέφανος ανθρώπινος, εάν πράγματι είναι ο Αντίχριστος αυτός, τον οποίο του επέδωθη από τους ανθρώπους για να βασιλεύσει τα 7 χρόνια, κατ' ενέργεια βεβαίως του Σατανά. Και τέλος λέγει εξήλθεν εικόν και διανανικήσει. Σε αυτό οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός λέγει «Στον κόσμο έχετε θλίψεις, αλλά μη φοβήστε, διότι εγώ ενίκησα». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν εξήλθεν εικόν διανανικήσει, αλλά είναι νικητής. Και νίκησε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όταν σύντριψε την κεφαλή του διαβόλου. Αυτές είναι οι δύο απόψεις, αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ήθε ο Θεός να μας φωτίσει. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι τόσο κρίσιμο το ερώτημα εάν πράγματι είναι ο Χριστός ή ο Αντίχριστος, και ελπίζουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν θα είναι σε αυτά τα χρόνια, στα χρόνια δηλαδή των σφραγίδων και των σαλπίγκων, 7 σφραγίδες και 7 σάλπιγγες, ούτε και όταν θα αποκαλυφθεί στο ΙΓ κεφάλαιο ένδοξος ο Αντίχριστος. Δεν θα είναι μέσα, έτσι πιστεύουμε, δεν θα είναι μέσα από το μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου η Εκκλησία του Χριστού, γιατί θα έχει αρπαγή, γιατί πρώτα θα αρπαγεί η Εκκλησία και ύστερα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, όπως τούτο φαίνεται πάρα πολύ καλά στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Το έχουμε διαβάσει άλλες φορές, ας το διαβάσουμε και σήμερα μια φορά ακόμη, ότι και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο εμποδίζει τον Αντίχριστο να αποκαλυφθεί στον καιρό του, και η Γραφή λέει αυτόν ο οποίος κατέχει και το κατέχον, συνεχίζει, έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον. Ο κατέχον σημαίνει στο κείμενο, στο αρχαίο κείμενο, ο έχων εξουσία. Και στη γη ο έχων εξουσία είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού, που κεφαλή είναι ο Χριστός, είναι ο ναός του Θεού, γιατί κατοικεί ο Θεός μέσα, αλλά είναι και η Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού είναι ο τριαδικός ναός του Θεού. Είναι ο ναός του Τριαδικού Θεού, λάθος έκανα. Είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι ο ναός του Τριαδικού Θεού, που έχει όλη την εξουσία. Βεβαίως, στον διάβολο δόθηκε η εξουσία επί του κόσμου όμως. Αλλά ανάμεσα στον κόσμο που είναι στο σκοτάδι,
Υπάρχει το φως που είναι η Εκκλησία του Χριστού και στην Εκκλησία του Χριστού δεν έχει καμία εξουσία ο διάβολος που δεν μπορεί αυτούς που έχουν αναγεννηθεί ούτε να τους αγγίξει. Άρα λοιπόν εφόσον την εξουσία άνωθεν, όπως λέγει ο Ιησούς Χριστός, εις εμέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και αυτή η νίκη είναι η νίκη νικήσας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Άρα λοιπόν, εάν είναι ο Αντίχριστος ή ο Χριστός, δεν μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ, όμως έχει ένα ενδιαφέρον σημείο, γιατί εάν είναι ο Αντίχριστος, πράγματι, λίγο πριν, λίγο δηλαδή την πρώτη σφραγίδα, η Εκκλησία αρπαγή και αμέσως μετά την αρπαγή αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος με αυτό τον πρώτο άλογο. Η δεύτερη ερώτησή σου είναι αν ο Αντίχριστος θα είναι Έλληνας. Και σε αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα. Όμως στηριζόμενοι στο Δανιήλ, ο οποίος λέγει στο κεφάλαιο το δεύτερο, και δεν θα το διαβάσουμε όλο, μπορείτε να το διαβάσετε εσείς γιατί δεν έχουμε και χρόνο, όταν μιλάει προφητικά στο ενύπνιο του, που έδειξε ο Θεός στον Ναβουχοδονόσορα και ο Δανιήλ και το ενύπνιο και στο Δανιήλ και το ενύπνιο αποκάλυψε ο Θεός αλλά και την ερμηνεία, μιλάει για μια βασιλεία, τη Βαβυλώνα, για μια εικόνα, τη Βαβυλώνα που είναι η κεφαλή, μετά είναι οι Μίδοι και οι Πέρσες, μετά είναι η Ελλάδα και μετά είναι οι Ρωμαίοι και τέλος από τους Ρωμαίους είναι η εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι ο Αντίχριστος, που ισχυρίζονται πολλοί ότι η εξέλιξη, και δεν πρέπει να είναι λάθος, η εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο Αντίχριστος θα είναι και θα προέρχεται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επίσης στο Δανιήλ αναφέρεται στο 8ο κεφάλαιο μια όραση που είδε ο Δανιήλ και την οποία του ερμήνευσε ο Θεός, και διαβάζω από το 20 εδάφιο. Ο κρυός τον οποίον είδες, 8ο κεφάλαιο 20 εδάφιο, ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχουν τα δύο κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας. Ο τριχωτός τράγος που ήρθε εκ των υστέρων είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και το μέγα κέρας μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτό είναι ο πρώτος βασιλεύς, δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος. Τότε δε συνετρίβει και ανέβησαν τέσσερα ανταυτού, δηλεί ότι τέσσερα βασίλεια θέλουν συνεγερθεί εκ του έθνους τούτου πριν ουχή κατά την δύναμη αυτού. Και τα τέσσερα βασίλεια δεν είναι άλλα από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είναι η Αίγυπτος, η Συρία, η Ασία και η Ελλάδα. Και συνεχίζει. Και εν της εσχάτης καιρής της βασιλείας αυτών, ότε η ανομία φθάσος εις το πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. Δηλαδή, ο Αντίχριστος θα προέρχεται εξενός εκ των τεσσάρων επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή είτε Αίγυπτος, είτε Συρία, είτε Ασία, είτε Ελλάδα. Το μόνο κράτος μέχρι σήμερα φαίνεται να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους επιγόνους του Αλεξάνδρου, είναι η Ελλάδα. Εξ αυτού λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε, όχι ασφαλώς βεβαίως, αλλά να συμπεράνουμε ότι είναι πολύ πιθανόν ο Αντίχριστος να είναι Έλληνας. Όμως και αυτό δεν είναι κάτι που έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν το λέμε γιατί έτσι φαίνεται, δεν το ισχυριζόμαστε και εδώ που τα λέμε, ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω έτσι, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Αν πράγματι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει πολύ. Εδώ όμως, αγαπητή Ελένη, ολοκληρώσαμε την ερώτησή σου και αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε με την εκπομπή τη σημερινή. Σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντος, την άλλη Τρίτη στην επόμενη εκπομπή μας. Ο Θεός μαζί σας.